Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αξιότιμε πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, αγαπητέ δήμαρχε, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Είναι σήμερα μια σημαντική μέρα μνήμης. Μια σημαντική μέρα μνήμης και τιμής στους 317 ηρωικούς απλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους απέναντι στην θηριωδία, απέναντι στα στρατεύματα της Βέρμαχτ το πρωινό της 16ης Αυγούστου το 1943. Η Ήπειρος, ο τόπος μας, υπήρξε ένας ακόμα τόπος όπου έλαβαν χώρα οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις που αποφάσιζαν και οργάνωναν τα επιτελεία της Βέρμαχτ των στρατευμάτων της Ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο τόπος αυτός, μαρτυρικός τόπος, ίσως δεν είναι τόσο γνωστό στο Πανελλήνιο, αλλά ο τόπος αυτός πρωτοστάτησε στην αντίσταση, στην ανυπακοή, πρωτοστάτησε και έχει γράψει σελίδες ηρωικές, λαμπρές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Η Ήπειρος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της αντίστασης. Τόπος περήφανος, τόπος ηρωικός. Τα ψηλά αγέροχα βουνά κρύβουν μικρές και μεγάλες ιστορίες, αγώνα και μάχες. Από το έπος του 40 ως τα χρόνια της εθνικής αντίστασης. Και βεβαίως πέραν του μαρτυρικού κομμένου που σήμερα τιμούμε, μια σειρά χωριά. Η Μουσιωτίτσα, οι Λυγκιάδες, το Ζαγόρι στα Γιάννενα, η Παρανηφιά στη Θεσπρωτεία, η Κρυοπηγή στην Πρέβεζα, για να περιοριστώ στις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις των εγκλημάτων πολέμου που διέπραξε ο γερμανικός στρατός κατοχής στα μέρη μας και σε χρονικό διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου. Απέναντι στην επέλαση της φωνικής μηχανής του μίσους, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτισσες ύψωσαν το λάβαρο της αντίστασης. Με πενιχρά μέσα, αλλά με απεριόριστη δύναμη ψυχής και πίστη στα ιδανικά της ελευθεριάς και της ανεξαρτησίας. Και ξέρετε, μπορεί οι σελίδες της ιστορίας την περίοδο της γερμανικής κατοχής να είναι βαμμένες με αίμα, είναι όμως ταυτόχρονα και γεμάτες από την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια και την αυτοθυσία ενός λαού που αγωνίστηκε με ψυχή και μέχρι τέλους ενάντια στον κατακτητή. Σήμερα λοιπόν σε αυτόν τον ιστορικό τόπο, τον ηρωικό τόπο, τιμούμε την ιστορία, τιμούμε και τη μνήμη. Διότι στους καιρούς που ζούμε, η παραχάραξη και η στρέβλωση παραμονεύουν. Και είναι ευθύνη κάθε Ηπειρώτισσας και κάθε Ηπειρώτη, κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, να υψώνουν φραγμό απέναντι στην ιδεολογία του μίσους. Απέναντι στην ναζιστική ιδεολογία που ματοκύρισε τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την πατρίδα μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και η ευθύνη αυτή είναι μια βαριά ευθύνη. Διότι σε τελική ανάλυση η ευθύνη αυτή είναι κομμάτι της αποστολής μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια κοινωνία ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας και αλληλεγγύης που θα έχει τα πιο ισχυρά αντισώματα απέναντι στο δηλητήριο του μίσους και του φόβου. Θέλω όμως σήμερα από το μαρτυρικό τούτο τόπο να στείλω και ένα μήνυμα. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά την ιστορία της.
δεν ξεχνά τις σφαγές και τα εγκλήματα πολέμου του ναζιστικού γερμανικού στρατού και απαιτεί την έμπρακτη αναγνώρισή τους και από τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση 73 ετών. Και αυτό το ηθικό πρωτίστως και πολιτικό χρέος δεν είναι μονάχα χρέος απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη, απέναντι στον ίδιο τον γερμανικό λαό, απέναντι στα εκατομμύρια θύματα του ναζισμού σε όλη την Ευρώπη, είναι ένα χρέος ιστορικό απέναντι στην ίδια τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Και αυτόν τον αγώνα τον πιστεύουμε και θα τον συνεχίσουμε μέχρι τέλος και σε όλα τα επίπεδα. Όχι σαν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, όχι με προχειρότητα και με βιασύνη, αλλά με σχέδιο, στρατηγική και ισχυρή νομική τεκμηρίωση. Έτσι όπως αρμόζει σε μια πρωτοβουλία εθνικής αλλά και οικουμενικής σημασίας. Με πλήρη συνέστηση της ιστορικότητας αλλά και με υπομονή και επιμονή έτσι όπως απαιτείται για την δικαίωση ενός ιστορικού αιτήματος. Για την διεκδίκηση, φίλες και φίλοι, των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, η Ελλάδα, η χώρα μας, για πρώτη φορά έχει συγκροτημένη εθνική στρατηγική. Με πρωτοβουλία και συντονισμό της όλης προσπάθειας από τη Βουλή των Ελλήνων, όπου συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή τον περασμένο Δεκέμβρη και έχει βγάλει πόρισμα που μας δείχνει το δρόμο και αυτόν τον δρόμο θα το σεβαστούμε και θα τον ακολουθήσουμε. Με ομοφωνία το πόρισμα αυτό μας δείχνει τον δρόμο, όπως επίσης βεβαίως και τα πορίσματα άλλων κρατικών υπηρεσιών. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν θα πράξει ό,τι απαιτείται σε διπλωματικό πρωτίστως και αν χρειαστεί και σε νομικό επίπεδο προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό το ιστορικό χρέος. Και πιστεύω πως είναι πλέον καιρός και η γερμανική κυβέρνηση σε κλίμα συνεννόησης και καλής πίστης να αναγνωρίσει ότι το θέμα είναι ανοιχτό και επιτέλους να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εμείς από τη δική μας πλευρά διαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να κλείσει αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, αυτή η ιστορική εκκρεμότητα. Και θέλω να επαναλάβω, δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή προσπάθεια που κρύβει πίσω της τη σκοπιμότητα της οικονομικής κρίσης. Ο ελληνικός λαός στο διάβα της ιστορίας του πέρασε πολύ πιο δύσκολες στιγμές από αυτή που περνάμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και τις ξεπέρασε τις δυσκολίες πάντα όρθιος, διεκδικώντας το δίκιο του και όχι επαιτώντας. Διεκδικούμε λοιπόν, δεν επαιτούμε. Είμαστε ως λαός μαθημένοι στα δύσκολα και είμαστε μαθημένοι να πολεμάμε και να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Το ιστορικό μας κρέος για τη διεκδίκηση της δικαίωσης σε σχέση με τις γερμανικές οφειλές σε καμιά περίπτωση δεν σχετίζεται και δεν συμψηφίζεται με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Δεν επιθυμούμε ούτε να συμψηφίσουμε αλλά ούτε και να πάρουμε κάποια υποτιθέμενη ρεβάνς. Αυτό που επιθυμούμε είναι να βρουν δικαίωση οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας ενάντια στον ναζισμό. Αυτό που επιθυμούμε είναι να κλείσουμε επιτέλους αυτήν την ανοιχτή πληγή στο ίδιο το σώμα της δικαιοσύνης, στο ίδιο το σώμα της Ευρώπης. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες μέσα σε ένα ομιχλώδες σήμερα και σκληρό τοπίο στην Ευρώπη, μάχες για τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη των χωρών και των λαών,
μάχες για την Ευρώπη της αλληλεγγύης, για την Ευρώπη των λαών. Γιατί θέλουμε η ιστορία των αγώνων και των θυσιών του λαού μας να παραμείνει ζωντανή και να διδάσκει με τις κορυφαίες στιγμές του ηρωισμού και του μεγαλείου του, αλλά και με τον απέραντο πόνο της τραγωδίας του. Θέλουμε να διατηρούμε την φλόγα της μνήμης αναμένη, όχι για να ανασύρουμε και να καλλιεργούμε το μίσος μεταξύ των λαών, αλλά για να αντλούμε δύναμη από τη μνήμη αυτή και να μπορούμε να αντικρίζουμε τον συνάνθρωπό μας με την απλότητα και την αγάπη που ταιριάζει στην Ευρώπη του διαφωτισμού και του πολιτισμού, στην Ευρώπη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, στην Ευρώπη που έθεσε στο κέντρο της την ανεκτίμητη και αναντικατάσταστη αξία του ανθρώπου. Και αυτό θα το κερδίσουμε μόνο όταν η ισονομία και η δικαιοσύνη γίνουν ο επιθυμητός κανόνας συνύπαρξης και συνεργασίας εθνών και λαών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω κλείνοντας ότι είναι μεγάλη τιμή να αγωνίζεσαι για αυτά τα πανανθρώπινα ιδανικά. Και σε ό,τι και προσωπικά με αφορά είναι μεγάλη τιμή να αγωνίζεσαι κουβαλώντας τους ώμους σου την καταγωγή και την ιστορία ενός μοναδικού τόπου, όπως είναι ο τόπος μας, η Ήπειρος. Τόπος όπου γράφτηκαν λαμπρές σελίδες σύγχρονης ιστορίας μας, που διδάσκει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σε αυτόν τον τόπο γράφτηκαν σημαντικές στιγμές και τραγωδίες, όπως αυτή την οποία σήμερα θυμόμαστε, την σφαγή των 317 στο Κομμένο, αλλά και σημαντικές στιγμές όπως οι στιγμές της εθνικής ανάτασης, της εθνικής αντίστασης και μαύρες στιγμές όπως αυτές του εμφυλίου σπαραγμού, αλλά και σημαντικές στιγμές όπως αυτές της εθνικής συνεννόησης, όταν εδώ πιο πάνω, στην πλάκα, στο κεφύρι της πλάκας, που δυστυχώς πριν από 1,5 χρόνο είχαμε ένα ατύχημα με τη θρομηνία, ένα ιστορικό γεφύρι, αλλά τώρα προχωράμε στην αποκατάστασή του. Δεν είναι όμως τόπος σημαντικό το βόσιμο μόνο για το γεφύρι, αλλά και γιατί δίπλα από το γεφύρι συναντήθηκαν ο Άρης ο Βελιχιώτης και ο Ναπολέοντας ο Ζέρβας και έδωσαν τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει η συνεννόηση αναγκαία για την εθνική αντίσταση. Θέλω λοιπόν από εδώ, από το μαρτυρικό καμένο να μαρτυρικό κομμένο να επισημάνω ότι θα ζητήσω από τον Υπουργό Πολιτισμού στην πλάκα να γίνει όχι μόνο η αποκατάσταση αλλά και ένα μνημείο, ένα μουσείο σύγχρονης ιστορίας, μουσείο εθνικής αντίστασης, για να θυμούνται οι επόμενες γενιές ότι μόνο μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία μπορεί ο τόπος να προχωρήσει μπροστά. Και πιστεύω βαθιά ότι μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία μπορούμε να διεκδικήσουμε και την ιστορική δικαίωση σε ό,τι αφορά τις ιστορικές οφειλές. Και αυτή η συγκροτημένη και συντονισμένη προσπάθεια πλέον από την Βουλή των Ελλήνων μπορεί να δώσει αποτελέσματα αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά και τα νομικά μέσα, συγκροτημένα και συντονισμένα. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που μας προστάζει η μνήμη των 317 αδικοχαμένων, αλλά και η ιστορική ευθύνη. Η ιστορική ευθύνη που μας βαραίνει ακολουθώντας τα μονοπάτια των μεγάλων αγωνιστών που δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να μπορούμε να οικοδομούμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ.